Την ώρα που 61χρονος έπαιρνε το δρόμο για τη φυλακή, ένα βουβό πλήθος υποδεχόταν στη Σαντορίνη τη μικρή Στέλλα για να τη συνοδέψει στην τελευταία της κατοικία. Λευκά λουλούδια στόλιζαν την εκκλησία όπου συγκεντρώθηκαν συγγενείς και φίλοι για να πούν το τελευταίο αντίο. Η μητέρα και οι συγγενείς της μικρής Στέλλας ζήτησαν από όλους αντιστεφάνων να καταθέσουν χρήματα στο χαμόγελο του παιδιού. Η οικογένεια της μάνας είναι από τις καλύτερες οικογένειες. Δεν υπάρχει καλύτερη. Εδώ τουλάχιστον. Και αυτός φαίνεται ένας ήσυχος άνθρωπος. Δεν μπορούσαμε να φανταστούμε. Εδώ, στον ιερό ναό Αγίου Ευσταθίου, στο κοντοχώρι Σαντορίνης, όπου θα κηδευτεί η μικρή Στέλλα, θα γραφτεί ο επίλογος της οικογενειακής τραγωδίας. Ενώ το πένθος βαραίνει ολόκληρη τη Σαντορίνη, καθώς οι ντόπιοι αισθάνονται βαθιά οδύνη και θλίψη. Συγκλονιστικό ήταν αυτό το γεγονός. Και όλοι αναρωτιόμαστε πώς φτάνει ο άνθρωπος σε αυτό το σημείο. Όλοι οι Σαντορίνοι. Βαστά υπέθος σήμερα για αυτό που έγινε. Έχετε μετανιώσει? Ο 61χρονος δέχθηκε φραστική επίθεση από πολίτες την ώρα που έμπαινε στο γραφείο της ανακρίτριας. Δεν θέλησε να απαντήσει στους δημοσιογράφους, ενώ μονότονη ήταν και η απάντησή του στις ερωτήσεις της δικαστικής λειτουργού. Δεν απαντώ, έλεγε μόνο. Μέσα στις 4 σελίδες του υπομνήματός του προσπάθησε να δικαιολογήσει την πράξη του. Ειλικρινά είχα χάσει την αίσθηση χωροχρόνου και η αντίδρασή μου να πιέσω το κεφάλι της στο στήθος μου την ώρα που αυτή κλωτσούσε αντιδρώντας το μπάνιο της που επιχείρησα να τη βοηθήσω ήταν εκτός συνειδητότητός μου 100%. Ο πανικός μου εκ των υστέρων λειτουργήσε σαν ντόμινο σε μια σειρά αντιδράσεων. Φρόντισε συνέχεια και να επιμεληθεί να αποκρύψει το πτώμα και βεβαίως μετά κοιμήθηκε κανονικά. Έπαιρνε μια πολύ ελαφριά αγωγή. Αυτό. Είχε όμως συνείδηση των πράξεών του. Ασφαλώς και είχε. Αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι ότι δεν απάντησε ούτε καν στην ερώτηση αν προσπάθησε να βοηθήσει το παιδί. Κλείσατε το πρόσωπο της κόρης σας με το χέρι σας? Δεν απαντάω. Όση ώρα σφίγγατε το θύμα, προσπάθησε να φύγει και σας ρατζούνισε? Δεν απαντάω. Προσπαθήσατε να τη βοηθήσετε? Δεν απαντάω. Ο 61χρονος επιχείρησε να βάλει και τον εαυτό του σε θέση θύματος. Μιλάει για κατάθλιψη και ισχυρίζεται ότι μικρός υπέστη ασέλγεια. Στην πιο ευαίσθητη ηλικία μου, περίπου 6 με 7 ετών, εξαπατήθηκα από συντοπίτη μου ενήλικα, ο οποίος με παρέστηρε σε απομονωμένο χώρο και διέπραξε εις βάρος μου ό,τι χειρότερο μπορούσε να μου συμβεί, πάνω στη σωματική μου, ψυχική μου, πνευματική μου ακαιρεότητα. Δεν διστάζει να επιτεθεί σε σύζυγό του λέγοντας ότι του πήρε ως και τις πιστωτικές κάρτες για να κινηθεί νομικά εναντίον του. Ωστόσο, ακόμη και οι γονείς του στέκονται στο πλευρό της μητέρας της Στέλλας. Στο πλευρό της οικογένειας, της άτυχης Στέλλας, έχει ταχθεί και η οικογένεια του δράστη. Ο 61χρονος λέει τώρα πως επιχείρησε να βάλει τέρμα στη ζωή του στα κρατητήρια και επιμένει πως πάσχει από ψυχολογικά προβλήματα. Ράγισαν καρδιές στη Σαντορίνη, όπου πριν από λίγο κηδεύτηκε η 6χρονη Στέλλα. Στο νησί βρίσκεται η Ματίνα Βεντούρα. Ματίνα, σε ακούμε. Είναι μεγάλος και δυσβάστακτος ο πόνος των συγγενών και των φίλων για το χαμό της μικρής Στέλλας, Νίκο, εδώ στο κοντοχώρι της Σαντορίνης όπου βρισκόμαστε. Όλοι μιλάνε με τα καλύτερα λόγια για τη μητέρα και για την οικογένειά της. Τους περιγράφουν ως μετρημένους, σοβαρούς, χαμηλών τόνων ανθρώπους, οι οποίοι δεν είχαν δώσει ποτέ το ελάχιστο δικαίωμα στην τοπική κοινωνία. Για τον πατέρα, αυτό που μας είπε κάποιος χαρακτηριστικά είναι ότι δεν είχαν ακούσει ποτέ ούτε τη φωνή του. Βέβαια, όλοι δηλώνουν συγκλονισμένοι από το αποτρόπαιο και το άσπλαχνο της πράξης του. Η μητέρα Νίκο είναι ένα ψυχικό οράκος. Την πλησιάσαμε διακριτικά, τη συλληπιθήκαμε, μα όπως κατανοείς δεν ήταν σε θέση να μας μιλήσει. Όλοι θυμούνται λοιπόν μια ήσυχη οικογένεια, μια ευγενική οικογένεια, η οποία έμενε όλο το χρόνο στην Αθήνα και τους καλοκαιρινούς μήνες από τον Ιούλιο μέχρι και τον Αύγουστο παραφέρεται εδώ στο κοντοχώρι της Σαντορίνης. Τίποτα δεν πρόδιδε αυτό που τελικά ακολούθησε. Το μόνο που ζήτησε η μητέρα και η οικογένειά της ήταν αντίστεφάνω να δοθούν δωρεές, ό,τι μπορεί και όσοι έχει καλή διάθεση ο καθένας, στο χαμόγελο του παιδιού. Εδώ λοιπόν, στο κοντοχώρι της Σαντορίνης, στον Άγιο Ευστάθιο, που είναι και η ενορία της μητέρας, είπαν το τελευταίο αντίο η μητέρα, ο θείος, η γιαγιά, ακόμα και οι αγαπημένες της δασκάλες από την Αθήνα, στη μικρή Στέλλα.